Γεια σου, είμαι η Μπέτη και σε καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος της πολύκροτης συνέντευξης του δημοσιογράφου Άρη Σπίνου. Αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις, κάνε εγγραφή, like και άφησε το σχόλιο σου για να μάθουμε την άποψή σου και να μας βοηθήσεις με τον αλγόριθμο. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά μπλα μπλα, γιατί η ουσία βρίσκεται σε αυτά που θα πει ο κύριος Σπίνος, αλλά και σε αυτά που θα σας παρουσιάσουμε. Θέλω λοιπόν να περάσουμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε για μία ακόμη φορά τον δημοσιογράφο πρώην εξαπορήτων του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, κύριο Άρη Σπίνο, μετά να δούμε ένα βίντεο φωτιά και στη συνέχεια να περάσουμε στη συνέντευξη. Θέλω να καθίσετε αναπαυτικά, να δώσετε τη δέουσα προσοχή και στο τέλος να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Τα αισχρά και απειλητικά σχόλια, όπου τα εντοπίζω, αν δεν το έχει κάνει από μόνο του το YouTube, θα τα κατεβάζω. Και μην ξεχνάτε, εγγραφή στο καινούριο κανάλι του δημοσιογράφου Λάμπρου Πάσχου. Θα το λέω κάθε φορά μέχρι να ξεκινήσει ο Λάμπρος. Πάμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στον σημερινό μας καλεσμένο. Κύριε Σπίνο, καλωσορίσατε για μία ακόμη φορά στο στούντιο. Σας έχουμε πάλι εδώ. Η υπόσχεση που δώσατε έγινε πράξη. Και σας το λέω γιατί πολύ μπλα μπλα και θεωρία κάποιοι και από... στην πράξη δεν κάνουν τίποτα. Γι' αυτό σας το λέω ότι εσείς τουλάχιστον ήρθατε. Θα σας πω κάτι που είναι ακόμα χειρότερο και ακόμα καλύτερο. Ο Σπίνος τα είπε αυτά στην πρώτη εκπομπή για να πάρει μεροκάματο από την ελληνική λύση. Ο Σπίνος θα τα πιάσει, ο Σπίνος θα σταματήσει, ο Σπίνος δεν θα ξαναμιλήσει. Θα συμβεί αυτό. Δεν θα ξαναμιλήσω. Μόνο όταν είμαι νεκρός. Όταν μάθετε ότι είμαι νεκρός, με οποιονδήποτε τρόπο, μη με ξανακαλέσετε, γιατί το κινητό μου δεν θα λειτουργεί. Μόνο τότε θα σιωπήσω. Όχι για αυτά που έχω πει ή θα πω, αλλά επί παντός επιστητού που υπερασπίζει την αξιοπρέπειά μου. Νεκρός δεν θα μιλήσω. Ζωντανός θα είμαι φιάλτης για πολλούς και για πολλές. Ξεκάθαρος όπως πάντα. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα μικρό σχόλιο. Πριν περάσουμε στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, αν είχατε κάποια αντίδραση εσείς μετά την πρώτη συνέντευξη, έκανε πάνω από 103-104.000 θεάσεις. Δεν είδαμε κάποιο δελτίο τύπου από την ελληνική λύση, εκτός κι αν δεν πρόσεξα εγώ σωστά. Κάποια αντίδραση από το Focus ή το Alert, πάλι δεν άκουσα κάτι. Εσείς είχατε αντιδράσεις και πώς το κρίνετε όλο αυτό ότι δεν υπήρξε ούτε μία απάντηση? Θα μου επιτρέψετε να σας διορθώσω. Απαντήσεις υπήρχαν δεκάδες και εκατοντάδες καθημερινές από σαπρόφυτα που κρατάνε μικρόφωνα υπάλληλοι του Βελόπουλου. Ακούστε. Χωρίς ονόματα. Ακούστε με. Κάνουν αυτά που τους έχω μάθει εγώ να κάνουν. Πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Αγαπημένοι συνάδελφε, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, όχι σε μένα, όχι σε εσάς, στους ψηφοφόρους τους θα απολογηθούν και απέναντι στους θεσμούς όταν θα έρθει η ώρα. Να θυμάστε ένα πράγμα. Τη φλογέρα που σηκώνει το ύψος της κόμπρας, το κρατάω εγώ. Τη μουσική την παίζουμε εμείς. Πότε θα τσιμπήσει η κόμπρα, πάλι θα το αποφασίσουμε εμείς. Υπομονή να έχουν. Έχουν μία λογική, την οποία τους την έχω μάθει. Αλλά αυτό που λένε ότι ο μαθητής είναι καλύτερος του δασκάλου, δεν εφαρμόζεται πάντα. Η μπάλα στην εξέδρα δεν βοηθάει κανέναν. Εδώ τα ερωτήματα είναι αμήλικτα. Οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν. Όσο και αν προσφεύγει στο δήθεν ότι θα ξεχαστεί ο πολιτικός απατεώνας, αυτό το σαπρόφυτο της πολιτικής που λέγεται Βελόπουλος και η παρέα του, δεν θα το καταφέρουν. Τώρα είναι νωρίς. Η διαδρομή προς εκλογές αργεί ακόμα. Όλα στην ώρα τους. Να θυμάστε. Η κείμενη νομοθεσία λέει ποια κόμματα επιτρέπεται να κατέβουν στις εκλογές, ποια κόμματα δεν επιτρέπεται και για ποιους λόγους. Εγώ πάντως περίμενα να δω ένα δελτίο τύπου που να λέει ο Άρης Σπίνος είναι συκοφάντης, θα τα πούμε στα δικαστήρια. Αυτό περίμενα. Εγώ θα περίμενα ήδη να έχουν κάνει μήνυση, ήδη να έχουν κάνει αγωγή, ήδη να έχουν κινήσει διαδικασίες αυτοφόρου, ήδη να βρίσκομαι στη φυλακή ή βιολογικά, αν ο Θεός έχει αποφασίσει, να είμαι νεκρός. Αυτά δεν πρόκειται να τα κάνουν ποτέ. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν την άποψη να μην σηκώνουμε σκόνη σε κάτι, εγώ τους το έχω μάθει αυτό,
γιατί αυτή η σκόνη θα τυφλώσει και εμάς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να είμαι αιμονικός απέναντι στο Βελόπουλο. Εγώ, αγαπημένοι συνάδελφε, θέλω με τις πράξεις μου να ζητώ ταυτόχρονα και συγγνώμη μεγάλο, χειρό όμως, από τους ανθρώπους που άθελά μου είπα ψέματα. Από τους ανθρώπους που στεκόμουν απέναντί τους και τους μιλούσα υπέρ Βελόπουλου όταν το παιδί μου είχε 41 πυρετό και ήταν στο νοσοκομείο. Από ανθρώπους που τους προπαγάνδιζα το λόγο Βελόπουλου προσπαθώντας να τον ξεπλύνω από όλη αυτή την καταχνιά που του έχει προσδώσει η κοινωνία με τις κεραλιφές, με τις επιστολές του Χριστού και δικαίως. Γιατί θεωρούσα ότι μπορεί να έχει κάνει ένα βήμα προς τη θετικότητα συν τα αρνητικά. Εγώ δεν εκβίασα ποτέ κανέναν με μίγα. Το δικό μου παιδί δεν σπούδασε ποτέ στο εξωτερικό με λεφτά της Αγγελοπούλου. Και συνεπώς εγώ είμαι καθαρός. Δεν λέω ότι κάποιος άλλος το έκανε. Λέω ότι γενικά εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Κατά συνέπεια, οφείλω το συγγνώμη μου να το ζητάω στον κόσμο. Και οι πράξεις μου, η ανταπόκριση στο κάλεσμά σας είναι γι' αυτό το συγγνώμη. Γιατί, ρε Σπίνο, τα λες τώρα? Γιατί τώρα απίβδησα. Όταν είσαι μέσα σε μια οικογένεια, περιμένεις να θεραπεύσεις το κακό με μια καλύτερη πρόταση, να κοιτάξεις δεξιά, να κοιτάξεις αριστερά. Όταν όμως σε απατάει μια φορά η γυναίκα σου, δύο φορές η γυναίκα σου, και ειδικά με το κουμπάρο ή με την κουμπάρα, καταλάβατε φαντάζομαι, τότε τα πράγματα σε οδηγούν στο να παριστάνεις τη μανταλένα και να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Εγώ όμως επειδή καταλαβαίνω. Το μανταλένα είναι ωραίο όνομα. Πάμε παρακάτω. Κάποιοι λένε. Και ο τιμωρός είναι ωραίο όνομα. Και ο τιμωρός, και ο νικηφόρος είναι ωραίο όνομα. Βεβαίως, θα συμφωνήσω και σε αυτό. Κάποιοι λένε ότι τα πήρατε από το Μητσοτάκη. Γράψανε στα σχόλια. Εγώ τα σχόλια του κόσμου λέω. Σωστό. Πήρα πάρα πολλά λεφτά. Ότι τα πήρατε από το Μητσοτάκη για να κοντίνετε το Βελόπουλο. Σωστά. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο και καλά κάνετε και το λέτε. Πήρα τόσα λεφτά από το Μητσοτάκη ώστε να έχω το δικαίωμα δημόσια να πω ότι είναι κοινωνικός δολοφόνος του έθνους μας. Είναι ο χειρότερος πολιτικός που έχει γεννήσει η Φίλιος μετά τη μεταπολίτευση στην πατρίδα μας. Είναι ένα πολιτικό καρκίνωμα. Τόσα πήρα ώστε να μπορώ να λέω αυτά. Θέλω δύο ερωτήσεις πριν ξεκινήσουμε να παίξουμε το βίντεο. Τα πήρα και από την Λατινοπούλου όμως. Τα πήρα και από τον κύριο Μητυλινέο. Τα έχω πάρει και από τον κύριο Στίγκα, τα έχω πάρει και από τον κύριο Εφιατζόγλου. Έχω τόσα πολλά από λεφτά. Από τον κύριο Στίγκα δεν είδα σχόλιο, ούτε από τον κύριο Εφιατζόγλου είδα κάποιο σχόλιο. Δεν ξέρω αν εσείς είχατε. Εγώ εξοχικό στο Πήλιο δεν έχω αγοράσει. Εγώ... Κύριε Σπίνο, από το Βόλο είμαι, από τον Αλμυρό, ούτε εγώ έχω εξοχικό στο Πήλιο. Σωστά. Σωστά. Κανένα. Ακούστε. Ας λένε ό,τι θέλουν. Δεν ήμουν καλός μαθητής στο γυμνάσιο και τελείωσα το τεχνικό λύκειο. Ας λένε ό,τι θέλουν. Δεν με αφορούν αυτά. Η ουσία είναι η ταμπακέρα. Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν και θα δοθούν. Και θεσμικά εκεί που πρέπει, ήδη έχω συνοηθεί με τους θεσμούς, στο ρυθμό και με τον ρυθμό της μουσικής που θα αποφασίσω εγώ. Πιστέψτε με, δεν είναι εγωιστικό αυτό που σας λέω, αλλά είναι ο βηματισμός σε έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει για να μην ξαναγίνει ο πατριωτικός χώρος σαν τα μούτρα του Καρατζαφέρη ή του Μιχαλολιάκου ή του Καμένου. Ωραία. Δύο μικρές ερωτήσεις, πολύ σύντομα, για να περάσουμε στο βίντεο που είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να μου πείτε για το debate που είχε γίνει προεκλογικά στο Alert με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Εσείς δεν πήρατε μέρος. Πρώτον, γιατί δεν πήρατε μέρος? Γιατί ήμουν κομματικός υπάλληλος του κόμματος. Και κατά συνέπεια δεν θα είχα αυτήν τη φερεγγιότητα. Ήμουνα προπαγανδιστής των θέσεων. Ποιον θα πίστευε ο κόσμος ότι ένας κομματικός υπάλληλος? Εγώ έπαιρνα 1.500 ευρώ μισθό από το κόμμα. Τους έφτασα στα μούτρα και έφυγα. Τους πέταξα το μισθό αυτό. Κατά συνέπεια, μην παίρνοντας μηδενική αποζημίωση. Ούτε μισό ευρώ. Κατά συνέπεια. Τι απήχηση θα είχε ένας κομματικός υπάλληλος να παίρνει συνέντευξη? Ωραία. Οι υπόλοιποι που πήραν μέρος ήταν ένα debate καθαρό που λέμε, δηλαδή τις ερωτήσεις τις γνώριζε ο κύριος Βελόπουλος ή όχι? Εκτός του κυρίου Χίου, ο οποίος δεν είναι κομματικός υπάλληλος με μισθό, όλοι οι υπόλοιποι έχουν οικονομική εξάρτηση από εταιρείες συμφερόντων Βελόπουλου. Μάλιστα. Νομίζω ότι μου απαντήσατε. Και η άλλη ερώτησή μου ήταν για τον κύριο Φανίδη. Έχουμε μάθει, δεν ξέρω αν ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει, ότι έχει φύγει από το κόμμα. Κλωτσιδών. Κλωτσιδών. Βεβαίως. Τον κύριο Φανίδη είναι ο γενικός διευθύντης του κόμματος. Τον απέλησαν μέσα σε μία νύχτα. Ουδής γνωρίζει τον λόγο και γιατί. Δεν έπρεπε να βγει ένα δελτίο τύπου? Έχει εξαφανιστεί ο κύριος Φανίδης από προσώπου γης. Ακούστε.
Γι' αυτό θα μιλήσουμε, αν θέλετε, μια άλλη στιγμή. Να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει κόμμα που να έχει απολύσει τον Γενικό Διευθυντή χωρίς ανακοίνωση. Δεν το έμαθε κανένας. Ο κύριος Φανίδης... Θα τον καλέσω τον κύριο Φανίδη. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Κόβω το κεφάλι μου. Δεν πρόκειται να έρθει. Κύριε Φανίδη, ανοιχτή πρόσκληση σε εσάς να έρθετε εδώ στην εκπομπή να μας πείτε γιατί φύγατε από το κόμμα Ελληνική Λύση και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Εμείς σας προσκαλούμε. Παρένθεση αυτό. Συνεχίζουμε. Δεν θα έρθει. Εγώ εσείς. Μπορώ να σας εξηγήσω γιατί έφυγε ο κύριος Φανίδης, γιατί το διώξανε. Δεν έφυγε. Επαναλαμβάνω, κλωτσιδών. Πάντα με αποδείξεις επί τηλεφώνου. Ό,τι σας λέω μπορώ να τα αποδείξω μέχρι κεραίας. Και να έχετε υπόψη σας, σε οποιαδήποτε μάχη υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Υπάρχουν γυναικόπαιδα, υπάρχουν μανταλένες, υπάρχουν διάφοροι. Πλέον αδιαφορώ. Δεν με ενδιαφέρει εάν το θύμα είναι άντρας, γυναίκα, ψυχοκόρη ή παιδί. Διότι απέναντί μας, και όταν λέω απέναντί μας, μιλώ ως κοινωνία, πρέπει να ξεβρωμίσουμε αυτή τη σαπίλα που υπάρχει. Και είναι σαπίλα να λες ψέματα σε έναν κόσμο που υμνεί την πατρίδα του, που γονατίζει στην ελληνική σημαία, κορυδεύοντάς τον και κοιτάς μόνο πόσα λεφτά έχεις στον τραπεζικό σου λογαριασμό. Όπως ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή, μια ομάδα ανθρώπων που δυστυχώς εξελίχθησαν σε φραγκοφωνιάδες και εισπράττοντες εκατομμύρια ευρώ, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, όπως ξεκίνησε ο Καρατζαφέρης και ευρισκόμενος στο πέρας της καριέρας του, ταπεινωμένος με offshore στην πλάτη, όπως ο Καμένος πούλησε την πατρίδα συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση και όπως ο Παυλόπουλος, ο άνθρωπος που υπέγραψε την προδοτική συμφωνία των Σκοπίων και είναι στο απειρόβλητο από το στόμα του πολιτικού απατεώνα Κυριάκου Βελόπουλου. Αυτό το ερώτημα θα πρέπει ο ίδιος να βγει και να το απαντήσει στους ακροατές και στους τηλεθεατές του. Γιατί δεν ασκείς κριτική? Ποια οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά που σε έχουν κρατήσει σφιχταγκαλιασμένο να μην ακουμπάς το όνομα Προκόπη Παυλόπουλου όταν χωρίς την υπογραφή του αυτή η επέσχητη προδοτική συμφωνία δεν θα ήταν σε ισχύ? Ποτέ δεν θα ακούσετε κατακραυγή λόγου κατά Προκόπη Παυλόπουλου. Ποτέ από το στόμα του κυρίου Βελόπουλου. Κύριε Γιατί? Κύριε Βελόπουλε, εδώ ο κύριος Σπίνος καταγγέλει απίστευτα πράγματα. Εμάς το ξέρω, μπορεί να μας θεωρείτε ένα τίποτα, μπορεί να μας θεωρείτε ότι δεν είμαστε καλοί δημοσιογράφοι, ότι δεν είμαστε καν δημοσιογράφοι. Αλλά στους 5, 10, 15, 20 ανθρώπους που μας ακούνε, και δεν είναι, είναι πολύ περισσότεροι και το ξέρετε, πρέπει να έρθετε εδώ να τα πούμε, δεν δαγκώνουμε. Είτε με τον κύριο Σπίνο δίπλα, είτε και μόνο σας, δεν έχουμε κανένα θέμα. Αλλά πρέπει να απαντήσετε. Εμείς σας προσκαλούμε, εδώ είμαστε, δεν έχουμε κάτι μαζί σας και δεν δαγκώνουμε. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο βίντεο. Αυτό που είπατε, κρατήστε το ως δημόσια πρόσκληση. Εγώ είμαι διατεθειμένος στο μαγαζί του Βελόπουλου, σε ζωντανή σύνδεση. Εδώ ο Βελόπουλος, εκεί ο υπαλληλός του Παπακυριακόπουλος ή όποιος άλλος θέλει και κάπου εκεί στη γωνία εγώ. Να κάνουμε διάλογο. Γιατί το λέω πολιτικό απατεώνα, γιατί το λέω πολιτικό σαπρόφυτο, γιατί το λέω πολιτικό σκουλίκι που είναι άφιλος, ασπόνδυλος, άχρωμος και πολιτικό ερπετό. Να μιλήσουμε τέτ α τέτ, να μάθει ο κόσμος ποια είναι η αλήθεια. Τολμάει να το κάνει? Όχι, δεν τολμάει. Εγώ ρωτώ, αυτός τα μπαντελόνια γιατί τα φοράει? Τα μπαντελόνια οι άντρες δεν τα φοράνε γιατί κρυώνουν, τα φοράνε πράττοντας την κάλυψη άλλων πραγμάτων. Εάν λοιπόν ένας πολιτικός λειτουργεί υπό την έννοια της αφύπνισης των ψεμάτων κάποιου, στέκεται απέναντί του. Τα λόγια τα πολλά, τα σάλια τα μεγάλα, εκεί που τον παίρνουν. Δημόσια. Σε προκαλώ, Βελόπουλε, πολιτικέ απατεώνα, πολιτικό σκουλίκι, πολιτικό απόβρασμα. Όποτε θέλεις, όπου θέλεις, ζωντανά, εδώ ή στο κανάλι σου. Να βρεθούμε οι δυο μας και να μιλήσουμε επί παντός επιστητού για αυτά που καταγγέλλω. Και να πεις, λες ψέματα, με εκβίασες, ζήτησες λεφτά, τόσα δεν σου έδωσα και λιγότερα. Εκεί ο καθένας θα πάρει τις απαντήσεις που πρέπει, ενώπιος ενωπίων. Όχι με πληρωμένα ρεπορτάζ, κατανοητό αγαπητοί συνάδελφοι. Είστε πάλι ξεκάθαρος, οπότε ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εμείς κάναμε την πρόσκληση. Πιο ξεκάθαρος δεν γίνεται. Δεν γίνεται να γίνει και πιο ξεκάθαρο. Πάμε να περάσουμε στο βίντεο, να το δούμε τι έχουμε ετοιμάσει, να το δουν και οι τηλεθεατές και
Ευθύς αμέσως στο σχολιασμό. Ενώπιον της εισαγγελίας πλημελιωδικών Αθήνας. Αναγγελία αναφορά κατάρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την διερεύνηση ενδεχομένης τέλεσης αυτεπάγγελτων και ιδεχθών κακουργηματικών εγκληματικών πράξεων κατάρθρων 339, 342, 351α, 348β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που επισύρουν ισόβια κάθειρξη για τους διαπράττοντες αυτά. Του Αριστίδη Σπίνου, του Γεωργίου, κατοίκου Αγίου Δημητρίου, δεν λέμε διευθύνσεις, άφημη, αριθμό ταυτότητας κτλ. Επάγγελμα δημοσιογράφος και το τηλέφωνο επικοινωνίας του κυρίου Σπίνου. Αξιότιμε κύριε εισαγγελέα. Εδώ ο κύριος Σπίνος κάνει μία αναφορά στο βιογραφικό του για να πει στον εισαγγελέα ποιος είναι και τι έχει κάνει στην επαγγελματική του πορεία και συνεχίζει. Επειδή υπέπεσαν στην αντίληψή μου σωρία πραγματικών γεγονότων που δεν μπορώ να εξακριβώσω με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα το αληθές ή το ψευδές αυτών, σας παραθέτω κατάρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Διαβάζουμε τι λέει λοιπόν αυτό το άρθρο. Ακόμα και οι ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόπινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτος να την αναγγείλουν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Αναγγελία αυτή μπορεί να γίνει εγγράφος με μία αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση. Και συνεχίζει ο κύριος Σπίνος. Όλα όσα γνωρίζω προκειμένου να διερευνήσετε ως μόνος αρμόδιος τα πραγματικά περιστατικά που κατά την περιγραφή τους, εάν είναι αληθή, αποτελούν ιδεχθείς εγκληματικές ενέργειες που επισύρουν ισόβιες καθήρξεις για όσους έχουν διαπράξει αυτές και πολυετής φυλακίσεις για τους εταίρους που γνώριζαν την διάπραξή τους και συγκάλυψαν αυτές και διώκονται αυτεπάγγελτα. Πάμε τώρα και στο ιστορικό των πραγματικών περιστατικών, έτσι όπως τα αναφέρει ο δημοσιογράφος Άρης Πίνος στον εισαγγελέα και έτσι όπως έλαβαν χώρα. Σήμερα 19 του 2024 στο κανάλι του YouTube Φίλιππος Καμπούρης στη Φόρα υπάρχει αναρτημένη εκπομπή με σχετικό υπερσύνδεσμο. Παραθέτει εδώ όπως βλέπετε το link της εκπομπής. Του δημοσιογράφου κύριου Φίλιππου Καμπούρη, το τηλέφωνο επικοινωνίας του κυρίου Καμπούρη δεν χρειάζεται, που μεταδόθηκε στο περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό ART πριν 3 μήνες, στην οποία ο ανωτέρω δημοσιογράφος περιγράφει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και γεγονότα που κατά τον ίδιο αφορούν βιασμό και κακοποίηση ανηλίκου από βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, για τα οποία ως πηγή αναφέρει τη συνέντευξη μιας γυναίκας που προφανώς γνωρίζει ο ίδιος. Να δούμε λοιπόν συγκεκριμένα τι αναφέρει ο κύριος Καμπούρης, έτσι όπως το παραθέτει και ο κύριος Πίνος στην αναγγελία αναφορά που έχει κάνει στην εισαγγελία. Φίλιππος Καμπούρης, εγώ θέλω τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο πραγματικά υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα των τελευταίων 24 ώρων, στο οποίο πραγματικά έχουμε όλοι συγκλονιστεί, αν ισχύουν. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό, αν ισχύουν τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρονται και καταγγέλουν βουλευτή του κυρίου Βελόπουλου ότι πρωταγωνιστεί σε υλικό το οποίο αφορά κακοποίηση σεξουαλική, κακοποίηση βιασμού ανηλίκων. Ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα? Είναι ψεύτικα? Θα πρέπει ο κύριος Βελόπουλος να βγει και να μιλήσει. Θα πρέπει ο κύριος Βελόπουλος, επειδή υπάρχει δημοσιευμένη και μια συνέντευξη συγκλονιστική, όποιος την ακούσει, μιας γυναίκας η οποία καταγγέλει συγκεκριμένα πράγματα. Η συνέντευξη της γυναίκας στην οποία αναφέρεται ο δημοσιογράφος Φίλιππος Καμπούρης και αναμεταδίδει εν περιλήψη ο ίδιος, περιλαμβάνει τα όσα μετέδωσε από την εκπομπή του και σήμερα, 19 του 2024, βρίσκονται προς θέαση χιλιάδων θεατών στην Ελλάδα και σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Η συνέντευξη της γυναίκας αυτής υπάρχει δημοσιευμένη σήμερα στην πλατφόρμα TikTok, στο λογαριασμό Στάθη Sub, με σχετικό υπερσύνδεσμο. Παραθέτει το TikTok, όπου διαχειρίζεται ο κύριος Ευστάθιος Φλώρος, τα στοιχεία επικοινωνίας του κύριου Φλώρου. Παραθέτει λοιπόν ο κύριος Πίνος και αυτό το link, πέρα από το στη Φόρα
την εκπομπή του κυρίου Καμπούρη. Η γυναίκα, η οποία έχει αλλοιωμένη με τεχνικό τρόπο τη φωνή της και παραμορφωμένο με επίσης τεχνικό τρόπο το πρόσωπό της. Αναφέρει λοιπόν αυτή η γυναίκα τα εξής. Πάμε τώρα να διαβάσουμε και να δούμε τι ακριβώς αναφέρει η καταγγέλουσα και σας το διαβάζω όπως είναι ακριβώς στην αναφορά αναγγελία του κυρίου Σπίνου, γιατί δεν γίνεται να το προβάλλω, γιατί υπάρχει η περίπτωση της ποινής των πνευματικών δικαιωμάτων. Όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Δουλεύω σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας και επίσης επισκευάζω τα κινητά τηλέφωνα αν έχουν κάποια βλάβη, με ειδικότητα τεχνικός. Στο κατάστημά μας λοιπόν ερχόταν αρκετά συχνά για οτιδήποτε ήθελε το κινητό του τηλέφωνο ο βουλευτής, ο κύριος Μπιπ, ο οποίος πραγματικά έδειχνε πάντα ένας καλός άνθρωπος. Αυτό το οποίο συμβαίνει ήταν ότι του χάλασε το κινητό τηλέφωνο, μας το έφερε για επισκευή και όπως προσπαθούσα να σώσω κάποια αρχεία του, γιατί πήγε να γίνει μια μεγάλη ζημιά, έπεσα από τα σύννεφα με αυτό το οποίο αντίκρισα, με αυτό το οποίο είδα. Είχε ένα βίντεο στο οποίο ήταν ο ίδιος ο κύριος να βιάζει και να ασελγεί σε παιδάκια. Ήταν συγκλονιστικό αυτό το οποίο είδα. Έπεσα, έχασα τον κόσμο όλο με αυτό το οποίο έβλεπα. Τρομοκρατημένη πήγα βρήκα τον ιδιοκτήτη, το αφεντικό μου και του λέω τρέχα τώρα να δεις τι έχει γίνει εδώ. Τρέχα να δεις τι έχει γίνει. Έρχεται, το βλέπει, σοκάρεται και εκείνος. Του λέω κάτι πρέπει να κάνουμε. Άσε μου λέει θα το διευθετήσω εγώ. Την επόμενη μέρα του λέω τι έγινε, πες μου σε παρακαλώ πολύ τι έχει γίνει. Μου λέει έχω μιλήσει με τον κύριο Βελόπουλο και θα πάω να τον συναντήσω από κοντά ώστε να τελειώνει όλο αυτό το απίστευτο θέμα. Πήγε στον Βελόπουλο, του έδωσε το βίντεο, μου είπε ότι του το άφησε και ότι είπε ο Βελόπουλος αφήστε το πάνω μου, θα τιμωρηθεί για αυτό το έγκλημα το οποίο έχει κάνει. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι έχουν απειλήσει τη ζωή μου και νιώθω τύψεις για το ότι δεν πήγα να τον καταδώσω εγώ η ίδια στην αστυνομία. Απλά φοβάμαι. Το βίντεο το έχω γι' αυτό το λόγο στείλει σε κάποιους δημοσιογράφους γιατί δεν ήθελα να μπλέξω νομικά και φοβάμαι για τη ζωή μου. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει ο κύριος Σπίνος στην εισαγγελία. Αξιότιμε κύριε εισαγγελέα, είναι κατανοητό ότι τα όσα περιγράφει η άγνωστη σε μένα καταγγέλουσα, εάν είναι αληθή, καταδεικνύουν την ανατριχιαστική και ιδεχθή πράξη της κακοποίησης και βιασμού ανηλίκου ή ανηλίκων και την καταγραφή του σε βίντεο από έναν βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, και την γνώση του γεγονότος αυτού από τον πρόεδρο του κόμματος κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, για το οποίο γεγονός, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά για συκοφαντική δυσφήμιση ή οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια εκ μέρους οποιοδήποτε βουλευτή του κόμματος αυτού ή του Προέδρου, προκειμένου να διερευνηθεί η αλήθεια ή το ψεύδος των όσων περιγράφονται στα βίντεο. Πώς είναι δυνατόν ο πολιτικός οργανισμός Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος να ανέχεται να υπάρχει αναρτημένη στο διαδίκτυο η συνέντευξη και οι δημόσιοι ισχυρισμοί ότι βουλευτής του κόμματος έχει βιάσει ανήλικο άτομο και έχει βιντεοσκοπήσει την πράξη του, τα γεγονότα αυτά να τα γνωρίζει ο πρόεδρος του κόμματος και να μην επιδιώκει την καταδίκη των όσων το ισχυρίζονται και αναλόγως να απαιτήσει δια της νομικής οδού, παρά αυτά να κατέβουν οι αναρτήσεις αυτές από το διαδίκτυο ως προϊόν άθλιας και αισχρής κατασυκοφάντησης, αυτό δεν θα έπρατε ο κάθε λογικός πολίτης. Αξιότιμε κύριε εισαγγελέα, σας αναγγέλω αναφέροντα ανωτέρου, προκειμένου να τα διερευνήσετε ως έχω υποχρέωση κατά άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο αναγγέλων αναφέρων, Αριστίδης Σπίνος, η υπογραφή του κύριου Σπίνου. Αντίγραφο εδώ με σχετική παραγγελία του εισαγγελέα. Κατατέθηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 16 Σεπτεμβρίου, από ό,τι βλέπουμε εδώ, Δευτέρα. Και την έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του ο εισαγγελέας και διερευνά αυτή την απίστευτη υπόθεση.
Κύριε Σπύρνο, πραγματικά απίστευτη υπόθεση. Μας είχατε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή, ζητήσαμε τη μηνυτήρια αναφορά. Κάποιοι λέγανε ότι δεν έχετε, ότι δεν την έχετε κάνει. Ακούστηκε και αυτό, δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς. Εγώ είχα κάποια τηλέφωνα, κάποια μηνύματα ότι δεν την έχετε υποβάλει. Εμείς την είδαμε τώρα εδώ, τη δείξαμε, όντως πήγατε στην εισαγγελία. Μπορείτε να μας πείτε δηλαδή τι υπόθεση είναι αυτή, είναι δυνατόν να μην έχει αντιδράσει το κόμμα, το κόμμα Ελληνική Λύση σε ένα τόσο τόσες σοβαρές καταγγελίες, αν ισχύουν ή όχι? Αυτό, αγαπητοί συνάδελφε, είναι ένας από τους βασικότατους λόγους που τους έφτασε στα μούτρα και έφυγα εξαιτίας της νομικής απραξίας επί της αναζητήσεως των ενδεχομένων ευθυνών που έχουν όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση. Είχα ενημερώσει την κυρία Κρητικού ότι μετά τις ευρωεκλογές θα φύγω από την Ελληνική Λύση εάν δεν προηγηθεί μήνυση του κόμματος. Μου είχε υποσχεθεί στο λόγο της γυναικείας της τιμής, που σας πληροφορώ ότι έχει βαρύτητα και αντρικής τιμής για αυτή τη γυναίκα, ότι θα έκανε τη μήνυση. Δεν την έκαναν τη μήνυση. Και αυτό μου δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες απορίες, συνδεόμενο με το περιεχόμενο του ραντεβού που έκανε η ίδια στην πλατεία Μαβίλη με τον κύριο Καμπούρη πριν τις ευρωεκλογές. Η κυρία Κρητικού συναντήθηκε με τον κύριο Καμπούρη πριν τις ευρωεκλογές. Ο Λάκης πριν τις ευρωεκλογές στην πλατεία Μαβίλη. Μου δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτηματικά τα οποία τα διερευνώ γνωρίζοντας την πολιτική συνωμοσία που στήθηκε για την αποπομπή Μιλωνάκη, Αλεξοπούλου και Αυδελά, της οποίας ήμουνα συγγραφικός ενορχιστρωτής άθελά μου, γιατί μου είχαν πει ψέματα. Τώρα πάει κάπου αλλού το μυαλό μου για ένα συγκεκριμένο βουλευτή, ο οποίος πρέπει να σας πω, ως εμπλεκομένος εδώ, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θα παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί για ποιο λόγο? Δεν του απάντησα, του έκλεισα το τηλέφωνο, διότι επειδή γνωρίζω, δεν θέλω να συνομιλώ ή να καταγράφεται στο κινητό μου έστω και 5 δευτερόλεπτα με η θελημένη πρόθεση δική μου συνομιλία με ενδεχομένως αυτών που θα βρεθούν εμπλεκόμενοι σε βαθμό κακουργήματος. Ακούστε, το θέμα είναι μείζον. Και εγώ σήμερα σας το λέω ξεκάθαρα. Να παραιτηθεί ο Βελόπουλος από το δικαίωμα υπεράσπισης προσωπικών του δεδομένων, το ίδιο και η κυρία Κρητικού. Και να βρεθούμε σε ένα τραπέζι ενώπιον των ψηφοφόρων, θεατών της Ελληνικής Λύσης και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θέσατε ένα ερώτημα, το οποίο θέτω και εγώ, το οποίο θέτει και ο εισαγγελέας και διερευνάτε, μαθαίνω, αυτή η αναφορά με πήγουσες διαδικασίες. Το οποίο θέτουν και οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης. Το θέτουν. Εάν το έθεταν, θα είχε σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Εμένα με έχουν εγώ πάρει... θεωρώ ότι θα σπάσει. Εμένα με έχουν πάρει από όλη την Ελλάδα. Πώς είναι δυνατόν να κατηγορώ εσάς ότι έχετε συνεργάτη παιδοβιαστή και να λέω η Μπέτη Γιάννα έχει συνεργάτη παιδοβιαστή και να μην μου έχετε κάνει 300 μήνες και 300 αγωγές? Μα είναι δυνατόν? Εγώ δεν λέω ότι αυτό είναι αληθές. Εγώ λέω ότι θέλει διερεύνηση. Και όταν το κόμμα σε επίπεδο ηγεσίας, η κυρία Κρητικού είναι αντιπρόεδρος, μου είχε υποσχεθεί ότι θα προχωρήσουν σε μήνυση κατά του Καμπούρη, προκειμένου να διερευνηθεί το αληθές ή το ψευδές, να έρθει η καταγγέλουσα. Είναι τεχνική νοημοσύνη? Είναι μια... Αποδεικνύεται, κύριε Σπύρνο, σε 5 λεπτά από τη δίωξη ηλεκτρονικού. Εγώ ξέρω αν είναι τεχνική νοημοσύνη ή όχι. Εάν είναι Ρωμά και λέει ψέματα και πληρώθηκε από τον Καμπούρη, εάν ο Καμπούρης τη βρήκε στο δρόμο ή τι έγινε, αυτά θα τα βρει η εισαγγελία. Προσέξτε, το ερώτημα που τίθεται είναι πώς σε μια τέτοια βαριά κατηγορία η Ελληνική Λύση δεν προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης. Τι φοβάται, αν φοβάται, τι ξέρει, αν ξέρει και τι δεν θέλει να μαθευτεί? Μα συγγνώμη, οι βουλευτές, πόσοι άντρες βουλευτές υπάρχουν, 8, 9, πόσοι είναι? Δεν θύχτηκε ένας να πάει να πει... Να πάει στη δικαιοσύνη και να πει να τον τζακίσω στις μηνύσεις στον Καμπούρη. Και τον Καμπούρη και την καταγγέλουσα, ή πρέπει να πάει μέσα ο Καμπούρης ή στο ψυχιατρίο, ή η άλλη πλευρά. Εδώ ένα και ένα, δύο υπάρχουν. Δεν είναι πολλά. Ή είναι αλήθεια ή είναι ψέματα. Αλλά δεν θίχτηκε το κόμμα. Δηλαδή αύριο το πρωί βγαίνω εγώ και λέω ότι το δικηγορικό γραφείο του ΤΑΔΕ, γραφείο, όχι της Αθήνας, του ΤΑΔΕ, που έχει 5 δικηγόρους μέσα. Ο ένας έχει ασελγεί, υπάρχει βίντεο που ασελγεί σε μικρά παιδάκια. Δεν θα θυχτεί το δικηγορικό γραφείο να με τσακίσουν στις μηνύσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δηλαδή, αυτός... βγούμε από τα ρούχα μας. Αυτός είναι ο δικός μου προβληματισμός
που δεν μπορούσε να με κρατήσει αγκιστρωμένο πλέον σε ένα κόμμα, λέγοντας αυτά που έλεγα, έχοντας πίσω στο μυαλό μου ότι εγώ θα γυρίσω στο σπίτι, θα δω τα δύο ανήλικα παιδιά μου, τα αγόρια, και το ένα ανήλικο παιδί μου, το κορίτσι, και θα ξέρω ότι ένα κόμμα κατηγορείται για ενδεχόμενη εμπλοκή βουλευτή του, όχι ένα κόμμα γενικότερα, η Ελληνική Λύση, την οποία υπηρετούσα ως πληρωμένος προπαγανδιστής. Και δεν θα μιλάω. Γι' αυτό του έφτισα και έφυγα. Εγώ, να ξέρετε, τον λόγο μου τον κράτησα στο ακέραιο. Ο μόνος, η μόνη μάλλον, και το λέω ως μόνος γιατί είναι και αντράκι, που ήξερε ότι θα φύγω, ήταν η Κριτικού. Δεν ξέρω αν το είχε πει στο Βελόπουλο ή δεν το είχε πει. Πρόβλημά τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Είχα πει ότι εάν αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, γιατί τότε μου είχε πει ότι είναι πολιτικό παιχνίδι, πάνε να μας εξοντώσουν, είναι κάτι το οποίο θέλουν να μας τυπήσουν. Και λέω εντάξει, να τελειώσουν οι ευρωεκλογές. Πήρες 10%, είσαι καβάλα στο άλογο. Τσάκισε τον στη μήνυση του Καβούρη. Βεβαίως. Γιατί δεν του έκανες. Και μαθαίνω μετά για τα ραντεβού στην πλατεία Μαβίλη. Γιατί. Γιατί τα ραντεβού αυτά γινόντουσαν, με ποιο περιεχόμενο, μπορεί να μην έχουν σχέση με αυτό, αλλά έχοντας στο νου μου το πώς στήθηκε η σκευωρία, η πολιτική συνωμοσία κατά Μιλωνάκη, πάει και αλλού το μυαλό μου για το συγκεκριμένο βουλευτή που περιγράφεται στη μηνυτήρια αναφορά. Εγώ το όνομα του βουλευτή το ξέρω. Άπαντες το ξέρουν. Το ψιθυρίζει όλη η Ελληνική Λύση. Τι κάνει ο Βελόπουλος? Αυτό το πολιτικό έκτρωμα τι κάνει? Γιατί το συγκαλύπτει? Τι φοβάται, αν φοβάται? Τι ξέρει, αν ξέρει? Θα παρέμενα εγώ σε αυτό το κόμμα? Αστειεύεστε. Ο κύριος Καμπούρης είναι, πέρα από δημοσιογράφος, έβγαλε και ανακοίνωση το κόμμα Λαός τότε. Να το δείξουμε κιόλας την ανακοίνωση. Ορίστε, Λαός να απαντήσει. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, εάν ισχύουν τα δημοσιεύματα που καταγγέλουν βουλευτή της Ελληνικής Λύσης για παιδεραστία. Και κάτω γράφει τα ερωτήματά του ο κύριος Καμπούρης. Το Λαός είναι κόμμα, είναι το πρώην κόμμα σας, κύριε Βελόπουλε. Το πρώην κόμμα σας. Δεν τα λέει ο Μανάβης της γειτονιάς, που και ο Μανάβης να τα έλεγε. Πάλι έπρεπε να υπάρξει αντίδραση. Δηλαδή βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει. Και μάλιστα για κοινοβουλευτικό κόμμα και για τόσο σοβαρό θέμα δεν βγήκε ο Καμπούρης και είπε «Α, η καταγγέλουσα είπε, λένε παπάδες, είναι παπατζίδες». Μιλάει για σοβαρό πράγμα. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να γνωρίζει. Άιντε ο καθένας, βγαίνουμε εμείς τώρα και λέμε ό,τι θέλουμε. Η ευθύνη, αγαπημένοι συνάδελφε, να παραμείνει εκεί το δελτίο τύπου. Η ευθύνη είναι στη σιωπή των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης. Εντάξει, ο Σπύνος είναι σκοφάντης. Ο Σπύνος τα πιάσε από τον Μητσοτάκη, τα πιάσε από την κυρία Μητυλινέου, από τον κύριο Φούφουτο, από τον κύριο Ξεσκούφωτο. Εδώ είναι η ουσία όμως. Ο Σπύνος είναι ο κακός, ο Σπύνος είναι ο εκβιαστής, ο Σπύνος είναι ο εκμαυλιστής, ο Σπύνος είναι αυτός που θέλει να γκρεμίσει το Βελόπουλο. Ο Σπύνος. Εδώ είναι η αλήθεια. Άσε το Σπύνο, άσε την Πέτη. Είσαι μια κακιά δημοσιογράφος, μια αγράμματη. Ναι, του μηδέν. Εδώ είναι η λύση. Εδώ να απαντήσουν. Γιατί δεν απαντάνε, γιατί δεν εγκίνησαν νομικές διαδικασίες κατά αυτού που το έκαναν. Θα το κάνουν τώρα. Σας διαβεβαιώ, θα το κάνουν τώρα, σειρώμενοι από την εκπομπή σας. Τι εννοείτε τώρα, θα κάνουν μηνύσεις και αγωγές στον κύριο Καμπούρη, ας πούμε? Δεν ξέρω που θα κάνουν, αλλά ο κρύος υδρότας και η κρίση. Είναι τρεις μήνες πάνω αυτό, κύριε Σπύνο, είναι πριν τις ευρωεκλογές. Συμφωνώ, ο κρύος υδρότας και η κρίση πανικού που παθαίνει ο Βελόπουλος, να έχετε τη σιγουριά ότι τώρα που βλέπει την εκπομπή σας θα βαράει το κεφάλι του στον τοίχο. Γιατί δεν έπραξε αυτά που έπρεπε τότε, γιατί κάποιοι το συμβούλευσαν λάθος. Εμένα δεν με αφορά αυτό όμως. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, ούτε υπέστροφα. Η κόμπρα σηκώνεται σιγά σιγά. Και κρατήστε κάτι που θα σας πω. Σε αυτό το πλαίσιο των καταγγελιών λειτουργεί και κάτι άλλο για κάποιον άλλον εντός του πλαισίου του προηγουμένου. Με καταλάβατε ή όχι? Εγώ, κυρία Μπέτη Γιάννα, με τρανσέξουαλ δεν έχω δεσμό. Εγώ δεν χώρισα τη γυναίκα μου γιατί έκανα δεσμό με τραβεστή. Κρατήστε το αυτό, μην με ρωτήσετε παραπάνω. Όχι, εγώ όχι. Μόνο νεκρός θα σταματήσω να μιλάω. Και επειδή ακούω τώρα τελευταία κάτι βραχνόφωνους στο κινητό μου τηλέφωνο, τους γράφω εκεί που δεν πιάνουν μελάνι. Όποιος θέλει έρχεται απέναντί μου, στέκεται όρθιος και όποιος προλάβει. Εγώ μαγκές, τσαμπουκάδες, νονούς της νύχτας, κάτι μπιστολέρο από νησιά, τους έχω για να περνάει η ώρα. Όποιος θέλει στέκεται απέναντί μου και όποιος προλάβει.
Θα σας πω κάτι. Κατανοητό αυτό που λέω, φαντάζομαι. Κατανοητό, αλλά θέλω να πω κάτι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει πραγματικά ποιος χώρισε τη γυναίκα του. Αν τα έχει με άντρα, αν τα έχει με γυναίκα, αν τα έχει με τρανσέξουαλ. Εδώ αυτό το θέμα με ενδιαφέρει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να βγει δίκιο. Ο κύριος Βελόπουλος και να πει ο Καμπούρης είναι συκοφάντης, να πάρει το βίντεο, να το πάει στην Γαδά. Τώρα είναι αργά, γιατί το έκανε τότε. Άντε να το κάνει και τώρα. Τώρα είναι αργά όμως, γιατί τώρα σέρνεται κάτω από τα δεκάδες χιλιάδες τηλεφωνήματα που είμαι σίγουρος ότι από φίλους, εχθρούς, οπαδούς θα είναι σε όλη την Ελλάδα στα γραφεία. Θεσσαλονίκη, στη Βουλή, στο κανάλι, στο Focus. Γιατί δεν το έκανε τότε και γιατί εγώ θα έπρεπε να παραμείνω σε ένα μαγαζί με ταμιακή μηχανή όταν αυτή την εσχρότητα την έχει και αφήνει έδαφος για να ξεχαστεί. Και εγώ ρωτώ και κάτι άλλο. Γιατί το έχει καταλήψει το θέμα ο κ. Καμπούρης. Το ξέχασε. Και αυτό φυσικά. Το είχε μόνο προεκλογικά. Τι περιεχόμενο είχαν οι συναντήσεις της κυρίας Κρητικού στην πλατεία Μαβίλη με τον κύριο Καμπούρη. Και επειδή η κυρία Κρητικού είναι έξυπνη, δεν θα αρνηθεί αυτές τις συναντήσεις. Πιστέψτε με, δεν είναι τόσο ανόητη όσο και αν σκέφτεται πώς πρέπει να αμυνθεί, γιατί το αντιλαμβάνομαι. Αλλά δεν θα τις αρνηθεί αυτές οι συναντήσεις, γιατί είναι αρκούντος έξυπνη. Μα κύριε Σπίνο, δεν είναι αν θα αρνηθεί ή αν δεν θα αρνηθεί. Εδώ δεν μιλάει κανείς από την άλλη πλευρά. Ούτε να αρνηθούν, ούτε να μην αρνηθούν. Για να ξεχαστεί το θέμα, για να σβήσει. Πιστέψτε με. Αυτό όμως το θέμα δεν γίνεται να σβήσει, δεν τους θίγει. Δηλαδή, εγώ αρνούμαι να το πιστέψω ότι ισχύει, ας πούμε. Αυτοί δεν θίγονται που είναι πάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό το θέμα. Φήμοτρο, New Post, Pro News, Art, TikTok, Social. Όχι φιλικά μέσα προς την ελληνική λύση, όχι εχθρικά, όχι η εκπομπή σας που εν πάση περιπτώσει δεν έχει έρθει ποτέ ο Βελόπουλος εδώ. Να έρθει. Σωστό, συμφωνώ. Λέω όμως ότι μερικά από αυτά τα μέσα που αναφέρατε είναι φιλικά απέναντί τους, δημοσιεύοντας δελτία τύπου. Με τι τρόπο το ξέρουν αυτοί. Συνεπώς ως γεγονός δεν μπορεί να κρυφτεί. Και έχω την εντύπωση ότι και τα άλλα που έρχονται πέριξ αυτού, ισοτίμως ή μη ισοτίμως, με αυτό θα τους οδηγήσει σε έναν τρόπο που θα αναγκαστούν να απαντήσουν. Δεν μπορεί να κοροϊδεύουν τους ψηφοφόρους. Οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες. Και επαναλαμβάνω ότι η κόμπρα σηκώνεται σιγά σιγά. Ίσως αυτά είναι πτέσματα μπροστά σε κάτι άλλο που υπάρχουν. Αλλά αυτό είναι πτέσμα. Ακούστε με, κυρία συνάδελφε, κάτι παραπάνω ξέρω. Κάτι παραπάνω ξέρω. Κάτι παραπάνω ξέρω. Εμένα πάντως αυτό που με ενόχλησε είναι ότι κάποιοι δεν θέλαν να βγει η εκπομπή σήμερα. Και από τηλέφωνα και από μηνύματα και μαμού και τρομοκρατία. Δεν περνάει τρομοκρατία. Το λέω, ξέρει πολύ καλά που απευθύνομαι. Δεν περνάει τρομοκρατία. Όταν είναι να βγει ένα θέμα, θα βγει ένα θέμα. Μια χαρά βγαίνει το θέμα. Δεν πρέπει ο κόσμος να μάθει. Κυκλοφορεί. Είναι πάνω στο διαδίκτυο. Δεν θίγεται το κόμμα. Ο Καμπούρης τι κάνει. Ή πρέπει να πάει φυλάκι και ψυχιατρίο ή άλλη πλευρά. Ή ισχύει ή δεν ισχύει. Απάντηση. Αλλά τρομοκρατία, όχι τρομοκρατία. Γιατί φορτώνω εγώ, δεν είμαι καλά. Όταν με τρομοκρατούνε, γίνομαι χειρότερη. Πάμε λοιπόν. Εγώ θα σας συνιστήσω, θα σας συνιστώ, μην πω λάθος τη λέξη, γιατί είμαι αγράμματος που είμαι, οπότε μην το πω και αυτό. Και οι δυο αγράμματοι είμαστε, δεν πειράζει. Να ψωνίζετε από τον Σκλαβενίτη. Γιατί έχει ωραίες σακούλες, που οι σακούλες αυτές... Είναι και Έλληνας, πατριώτης, όχι βοηθάει. Αυτό, όχι αυτό μόνο. Οι σακούλες αυτές αντέχουν πάρα πολλές δεσμίδες των 50 ευρώ. Έχει τις χοντρές, είναι οι ψηλές του Σκλαβενίτη, ναι, ναι. Και είναι και οι χοντρές, οι πιο και οι πορτοκαλί. Και γλυκά να παίρνετε από τον Τσιβελέκα. Τον Τσιβελέκα. Δάφνη. Έχει κλείσει το μαγαζί, αλλά έχει ωραία κουτιά. Mm-hmm. Που εκεί χωράνε και μάλιστα γλυκά και δεσμίδες με χρήματα. Να τα προτιμάτε τα κουτιά, όχι το περιεχόμενο. Ναι. Κρατήστε τα αυτά για το μέλλον. Γι' αυτό λέτε ότι μερικά άλλα είναι πτέσματα, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν αναφέρομαι σε ελληνική λύση. Γενικότερα. Γενικό, εν γέννη. Ναι, εν γέννη. Να βγει όμως ο κύριος Βελόπουλος να μας απαντήσετε και για την πρώτη εκπομπή, κύριε Βελόπουλε, και για τη δεύτερη. Για τη δεύτερη, ειδικά. Υπάρχει νομίζω... ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει μια εφύτευση μαλλιών, η οποία έχει αποτύχει και αναλαμβάνει αυτός το ρόλο. Και τα μεσάνυχτα και πρωινά και μεσημεριανά να είναι η φωνή του. Ένας φουκαράς, ένας κακομοίρης. Που αν θα πω τι έλεγε η Κρητικού για αυτόν και τι μου έλεγε ο Χίτας για αυτόν, ο βουλευτής Χίτας, θα ντρέπεται να βγει από το σπίτι του. Μην ανοίξω το στόμα μου και μην δείχνω SMS, γιατί δεν θα βγαίνουν από το σπίτι τους. Ξέρετε ποιος είναι ο Ρουφιάνος, αγαπητοί συνάδελφε. Ρουφιάνος είναι αυτός που συμμετέχει σε μια ομάδα
και την ώρα που συμμετέχει στην ομάδα την καταδίδει αλλού. Αυτός που συμμετέχει σε μια ομάδα αγαναχτεί και φεύγει, είναι αυτός που έχει το καθήκον να το κάνει όταν αυτά που είδε είναι ποινικά αδικήματα και θέτουν ζητήματα αξιοπρέπειας. Ο δεύτερος δεν είναι ρουφιάνος, έχει καθήκον να το πράξει. Κατανοητό και αυτό φαντάζομαι. Κατανοητό, βέβαια, κατανοητό. Και φαντάζομαι και από τους τηλεθεατές. Θέλω λίγο να περάσουμε, δεν το αφήνουμε το θέμα το προηγούμενο, δεν θα το αφήσουμε το θέμα, θα περιμένουμε να δούμε τι έχει γίνει. Φαντάζομαι θα ενημερωθείτε κι εσείς από την εισαγγελία. Θα πάει στη Βουλή η υπόθεση αυτή, σας το υπογράφω. Θα πάει στη Βουλή. Έχω μιλήσει με τους θεσμούς που πρέπει, η υπόθεση αυτή θα πάει στη Βουλή. Δηλαδή θα ενημερωθεί και ο κύριος Στασούλας. Και ο κύριος Μητσοτάκης. Αν δεν είναι ενημερωμένος ήδη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Δούκας. Ποιος... Έχουν ενημερωθεί οι θεσμοί. Μιλάμε για μια καταγγελία που σήμερα είναι στο διαδίκτυο. Δεν έχει κατέβει σήμερα, τώρα που μιλάμε. Βεβαίως είναι. Όποιος θέλει να μπει, τη βλέπει. Που μια κυρία με αλλοιωμένη φωνή καταγγέλει ότι Έλληνας βουλευτής και δι της ελληνικής λύσης. Το ονοματίζει το κόμμα, λέει ότι έχει βιάσει, έχει κακοποιήσει, σεξουαλικώς επιτεθεί σε ανήλικο παιδί. Τι δεν καταλαβαίνετε. Η καταγγέλουσα δεν λέει μόνο αυτό. Λέει ότι έχει ενημερωθεί και ο κύριος Βελόπουλος. Έτσι λέει, σωστά. Κύριε Βελόπουλε, δεν θίγεστε να απαντήσετε. Δηλαδή, συγγνώμη που σας το λέω τόσες φορές. Θέλετε να έρθετε εδώ στο στούντιο, σας είπα εγώ. Καλοδεχούμενος, καλώς να ορίσετε. Εσείς μας θεωρείτε ένα τίποτα. Αλλά εμάς ναι, τους ψηφοφόρους. Τους 5-10 τηλεθεατές, που δεν είναι 10, είναι 20, είναι 30, είναι 40, αλλά και ένας να ήτανε. Ένας. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία, κύριε Βελόπουλε. Λοιπόν, αφού θα πάει στη Βουλή, λοιπόν, ας απαντήσει και ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να ενημερωθεί, και ο κύριος Κουτσούμπας. Αν δεν έχει ενημερωθεί. Αν δεν έχει ενημερωθεί. Και τα πατριωτικά κόμματα, ο κύριος Στίγκας, ο κύριος Νατσιός. Καλέστε τους εδώ, να τους ρωτήσετε. Βεβαίως. Και όποιος θέλει να έρθει, επειδή για παράδειγμα στον κύριο Στίγκα έχουμε κάνει σκληρή κριτική μέσα από αυτό εδώ το κανάλι. Τον έχουμε καλέσει τον κύριο Στίγκα. Δεν είχε έρθει ο κύριος Στίγκας. Μας έγραψε και ο κύριος Στίγκας στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Κύριε Στίγκα, ελάτε να τα πούμε και με εσάς. Δεν δαγκώνουμε, κύριε Στίγκα. Και ο κύριος Κουτσούμπας και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Εμφιατζόγλου, ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλετε να έρθετε και εσείς, κύριε Μητσοτάκη. Δηλαδή. Όποιος πεινέ και έρθει, εγώ θα του βγάλω το καπέλο. Δεν τρώω. Κύριε Σπίνο, σας δάγκωσα. Φαντάζομαι. Μπορεί να ήταν επιθυμητό αυτό. Ναι. Πείτε τέτοια τώρα εσείς να έχουμε από το πρωί άλλα, ας πούμε. Έχουμε ακούσει. Τέλος πάντων, θέλω να λίγο. Να γελάτε με αυτά που λένε, γιατί αυτοί κλαίνε όταν εσείς γελάτε. Θέλω λίγο να μου πείτε και κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Για την υπόθεση του Στάθη του Φλόρου, του είχε κάνει μίμηση ο κύριος Βελόπουλος, του κύριου Φλόρου. Δηλαδή, έκανε ο κύριος Φλόρος για τον Κυριάκος Νικηφόρος, που τον κατηγορεί ο κύριος Στάθης Φλόρος. Είδαμε ότι η ασυλία του και με δική του πρωτοβουλία και προς τιμήν του κύριου Βελόπουλου. Όχι, είναι ψέματα αυτό. Έκανε μέγιστες προσπάθειες να μην έρθει η ασυλία του και όταν πήρε την διαβεβαίωση από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα έρθει. Τότε είπε ότι συμφωνεί. Εκ του ασφαλούς δηλαδή μου λέτε. Απολύτως. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει. Πούλησε μούρι με λίγα λόγια. Μάλιστα. Αντίθετα, σε άλλες περιπτώσεις παρακαλούσε τη Νέα Δημοκρατία να μην έρθει η ασυλία του. Μάλιστα. Ο κύριος Βελόπουλος τώρα έχει κάνει μήνυση στον κύριο Φλόρο που τον λέει συκοφάντη γιατί δεν διαχειρίζεται κανένα λογαριασμό στα social. Το έχει πει, λέει και από το βήμα της Βουλής, ότι δεν διαχειρίζεται. Δηλαδή, ούτε το Κυριάκος Νικηφόρος που τον κατηγορεί ο κύριος Φλόρος είναι δικό του, ούτε το Κυριάκος Βελόπουλος. Εσείς γνωρίζετε αν η ελληνική λύση, όπως και όλα τα κόμματα, υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί που γράφουν σχόλια, δημιουργούν κλίμα. Και τι άποψη έχετε για τον Κυριάκος Νικηφόρος? Λοιπόν, αγαπητή μου Μανταλένα, με συγχωρείς, αγαπητή μου Γιάννα. Εάν ισχυριστούμε ότι η Motor Oil δεν είναι του Βαρδινογιάννη, θα είμαστε γελοί. Ναι. Ο κύριος Φλόρος ισχυρίζεται ότι ψεύτικα προφίλ στο Twitter και στα social με το όνομα Νικηφόρος άνοικαν στο Βελόπουλο και συσκοφαντούσε εσχρά τόσο τον ίδιο όσο και αντιπάλους. Και εμένα με έχει πιάσει, κύριε Σπίνο. Με έχει λούσει από πάνω μέχρι κάτω, αλλά δεν με απασχολεί εμένα. Ο Νικηφόρος. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν η Βουλή το έκρινε ως βάσιμο. Που ζήτησε ο εισαγγελέας και η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη, αν κρίνει τώρα ο εισαγγελέας ότι πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη.
Ναι, είμαστε στο στάδιο πριν. Είμαστε στο στάδιο μελέτη από τον εισαγγελέα για να δει αν ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη. Ο Βελόπουλος δεν θα πάει στο δικαστήριο εάν του ασκηθεί ποινική δίωξη. Θα πάνε τρίτο-τέταρτη. Ο Βελόπουλος στο εδόλιο δεν θα καθίσει. Σε αυτό το εδόλιο, σε άλλο θα καθίσει. Δεν θα βγάλουν φωτογραφίες με το Βελόπουλο στο εδόλιο. Του τα έχω μάθει αυτά. Τα έχει καταλάβει. Εάν η υπόθεση πάει στο ακροατήριο, θα είμαι μάρτυρας υπερασπίσεως του κύριου Φλόρου. Ελάτε εκεί να δείτε ποιος είναι ο Νικηφόρος. Αυτό κρατήστε μόνο. Και θα δείτε ποια είναι η Μανταλένα, ποιος είναι ο τιμωρός και ποια είναι κάποια σαπρόφυτα με εφύτευση στο μαλλί που παριστάνουν σήμερα τους τιμητές και πιάνουν στο στόμα τους το όνομά μου. Ξεκάθαρος πάλι είστε. Πιο ξεκάθαρος δεν γίνεται. Αυτοί και καταπέλτης. Αυτοί νομίζουν ότι ο Σπίνος παίζει. Ναι. Αυτοί νομίζουν ότι ο Σπίνος είναι σαν τα μούτρα τους. Ότι ο Σπίνος είναι του 50 ευρώ που δίνουν σε κάτι παιδάκια από το Βύρονα την Κεσαριανή, που δεν έχουν πατερούλη, αλλά μια γιαγιά και μια μανούλα και τους βάζουν μπροστινούς. Αυτοί νομίζουν ότι ο Σπίνος είναι διαχειριστής σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις για να καθαρίζει φρούτα στο μεγάλο αυτοκράτορα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Όποιος σταθεί απέναντί μου και είναι πιο γρήγορος, ας το κάνει. Φαντάζομαι... Οι συνεργάτες μου όμως δεν έχουν τέτοια δυνατότητα και οφείλω να τους υπερασπίσω και να τους προασπίσω. Φαντάζομαι, κύριε Σπίνο. Δεν μιλώ για την ηλική λύση, μιλώ γενικότερα. Εν γέννη. Για όποιος διανοηθεί να λειτουργήσει σε αυτή τη λογική. Φαντάζομαι δεν ζούμε σε ζούγκλα για να λειτουργούν τώρα με τέτοιες λογικές. Ακούω κάτι βραχνόφωνο στο κινητό μου. Τους γράφω στα παλαιότερα των υποδημάτων μου. Όποιος θέλει απέναντί μου. Ωραία. Θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο, γιατί το θέλω το πολιτικό σας σχόλιο, είστε γνώστης. Με όλο αυτό που γίνεται με τους ανεξάρτητους βουλευτές, με την κοινοβουλευτική ομάδα που δημιούργησαν, που άφησαν εκτός τον κύριο Κατσιβαρδά και τον κύριο Σαράκη, πώς το βλέπετε, με τη Λινού, το Σαλμά? Αυτό έγινε σε απόλυτη συμφωνία Ελληνικής Λύσης και Νέας Δημοκρατίας. Ελληνικής Λύσης. Απολύτως, για να ξεφτυλιστεί απολύτως επίσης η έννοια του πατριωτικού χώρου. Δηλαδή, για να πούνε, να ο προδότης συνεργάζεται με έναν αριστερό, να ο δεξιός συνεργάζεται με έναν σπαρτιάτη, να γίνει άρτσις, λούτσις και μπουλάς. Ή όπως αλλιώς λέγεται η παροιμία. Είναι ένα έκτρωμα Φραγκιστάιν αυτό που έγινε. Προς ξεφτυλισμό του πατριωτικού χώρου. Έχει καμία σχέση ο αριστερός με αυτόν που παριστάνει τον πατριώτη? Έχει καμία σχέση ο νεοδημοκράτης Σαλμάς που υπέγραψε όλα τα μνημόνια που στήριξε μέχρι χθες την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτού του εθνικού δολοφόνου της κοινωνίας μας, με το να είναι μαζί με ένα έκτρωμα Φραγκιστάιν? Όχι. Έγινε με απόλυτη συμφωνία. Και σας λέω ότι ήδη τρεις, και επειδή άκουσα ότι κάνετε πρόσκληση στον κύριο Στίγκα, μακάρι να είναι εδώ, τρεις βουλευτές του. Το έχουμε ξαναπεί του κύριου Στίγκα να έρθει. Αυτά τα ξέρετε εσείς. Τρεις βουλευτές του κουβεντιάζουν με την ελληνική λύση για να συμπλέξουν μαζί. Τρεις. Μεθαύριο έχουν το δικαστήριό τους. Άρα αυτό που υπάρχει γύρω μας είναι μια προσπάθεια έντονη για να γίνει στα μάτια των Ελλήνων πατριωτών ότι ο πατριωτικός χώρος είναι ένα απόφευγμα βοθρολύματος. Όχι, κυρία Μπέτη, αγαπητοί συνάδελφε, ο πατριωτικός χώρος θα ορθωθεί, θα σηκώσει ανάστημα και θα βρει αυτόν που πρέπει για να τρέξει το άρμα όπως έτρεχε το άλογο ο Μέγας Αλέξανδρος. Σαπρόφυτα, τέλος. Νομίζω ότι υπάρχει δημοσίευμα που μιλούσε για τους τρεις βουλευτές. Δεν ξέρω αν έχει διαψευστεί, αν το διέψευσαν οι τρεις βουλευτές. Δεν το γνωρίζω. Ούτε εγώ το γνωρίζω. Το δημοσίευμα το γνωρίζω, τη διάψευση δεν τη γνωρίζω. Νομίζω ότι ο κύριος Δημητριάδης μόνο έκανε μια ανάρτηση στο Facebook ότι δεν συνομιλώ με την ελληνική δεν το λύση. Ξέρω. Οι άλλοι δύο βουλευτές δεν ξέρω κι εγώ κάτι, μπορεί και να έκαναν κάποια διάψευση. Ο κύριος Στίγκας όμως αυτό πρέπει να μας απαντήσει. Αν γνωρίζει, αν δεν γνωρίζει. Άμα σας θυμίσει, ρωτήστε τον. Ό,τι θέλετε, δεν ξέρω. Ό,τι αυτά είναι δικά σας θέματα. Ναι, ας έρθει εδώ ο κύριος Στίγκας. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ακόμα μία εκπομπή. Μάλλον πρέπει να την κάνουμε με αυτά που αφήσατε. Εάν με καλέσετε σε μια εκπομπή σας, ακούσετε, σας λέω και το λέω ενώπιον των δεκάδων χιλιάδων που σας καλούν, που σας βλέπουν. Εάν με καλέσετε και δεν έρθω, θα πείτε δημόσιο Σπίνος είναι εκβιαστής, τα πήρε από το Βελόπουλο, κονόμησε και έκανε τουμπεκί ψιλοκομμένο. Μόνο νεκρός δεν θα έρθω και θα το διαπιστώσετε στην κηδεία μου. Ποτέ άλλοτε. Όχι να σας πει κάποιος ότι είμαι νεκρός, να έρθετε να το δείτε. Να βεβαιωθούμε. Εγώ έχω φτύσει αίμα για να μείνει ο πατριωτικός χώρος αλόβητος. Με λάθη. Δεν είμαι άγιος. Κανείς δεν είναι. Είμαι ο πιο αμαρτωλός σε αυτή την περίοδο του πατριωτικού χώρου. Έχω κάνει λάθη. Όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Άνθρωποι πήγαν φυλακή άδικα. Άνθρωποι τιμωρούνται άδικα.
άνθρωποι στέκονται με λεβεντιά εντός των φυλακών, τους κοροϊδεύουν, κονομάνε στην πλάτη τους, έχουν κάνει ίντρικες στα λαμόγια γύρω-γύρω και αφήνουν έδαφος σε σαπρόφυτα πολιτικά τύπου Βελόπουλου να καρπώνεται δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από την κρατική χρηματοδότηση πουλώντας πατριωτισμό. Καθαρές κουβέντες. Μόνο νεκρός θα σταματήσω να μιλάω. Ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος. Οπότε, κύριε Βελόπουλε, αν δεν θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Σπίνο και σε εμάς το που είμαστε ένα τίποτα, μην απαντάτε σε αυτά. Αλλά περιμένουμε, αν μη τι άλλο, ένα δελτίο τύπου ότι ο κύριος Καμπούρης είναι συκοφάντης, ότι η καταγγέλουσα είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω τι είναι, ή να πάτε στην εισαγγελία. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, προστατεύστε και το κόμμα σας και τους βουλευτές σας και τους ψηφοφόρους σας, αλλά και τον ελληνικό λαό. Ευχαριστούμε. Κύριε Σπίνο, δίνουμε ραντεβού. Δεν θα πούμε για πότε, γιατί είναι και επικίνδυνες ημέρες. Η κόμπρα σηκώνεται. Να είστε καλά.